οποίες βρίσκονται στην κεντρική πύλη και είναι έτοιμες να επέμβουν. Τα δακρυγόνα ίσως χρειαστεί, τα δακρυγόνα πέφτουν σε απόσταση 30 μέτρων από εδώ. Τα δακρυγόνα απέναντί μας πρέπει να το πούμε. Είναι μικρά παιδιά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που γίνεται στο γήπεδο. Οι κάτοικοι του Κορυδαλού φεύγουν έντρομοι με τις οικογένειές τους, διότι αυτή τη στιγμή γίνεται πραγματική μάχη μέσα στις φυλακές Κορυδαλού. Έχουμε ένα φύλακα ο οποίος έτσι την εξέγερση. Τι έγινε? Είμαστε μπροστά στο δικαιωτήριο και βλέπουμε την πόρτα να ανοίγει και να φεύγουν όλοι προς την υποστήριξη εκεί πέρα και κάνουμε πίσω. Και τώρα μπήκαν τα μάτια μέσα να δούμε τι θα κάνουμε. Έχουν αποδράσει κρατούμενοι. Δεν κατάφερε να φύγει κανένας. Έχουμε απόδραση. Έφυγε κόσμο. Δεν ξέρουμε τίποτα. Πάντως φύγανε. Τι γίνεται δεν ξέρουμε. Είστε φυλακάς. Δεν ξέρουμε τίποτα. Μάλιστα. Έχουν φτάσει μέχρι την πόρτα στο δικαιωτήριο εδώ πέρα. Κύριε Μπίστη, είδατε μαζί μας τα γεγονότα που είχαμε ακριβώς 12 ώρες πριν από τούτη τη στιγμή που μιλούμε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο. Ίσα-ίσα προς το χειρότερο είχαμε ένα τραγικό έβριμα. Ναι, το ακούσατε, φαντάζομαι. Είναι ένα αλλοδαπό νεκρό. Πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για εγκληματική ενέργεια. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Μιλούμε χρόνια πολλά για το κολαστήριο, όχι μόνο του Κορυδαλού και άλλων φυλακών. Όλοι μπορεί να έχουμε ευθύνες, γιατί αγνοήσαμε αυτό το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, τους εγκλήστους, τις φυλακές. Αλλά κάποιοι όμως που έχουν αποφασιστικό λόγο, νομίζω ότι έχουν μεγαλύτερη ευθύνη. Μεγαλύτερη ευθύνη εκ των πραγμάτων έχουν αυτοί που κυβέρνησαν την χώρα και είχαν την υποχρέωση μέσα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οποιοδήποτε άλλο θεσμό να παρέμβουν. Θα ήθελα, κύριε Αθανασιάδη, να ξεχωρίσουμε λιγάκι τα πράγματα. Είναι ένα τι γίνεται σήμερα και θέλω να σας πω δύο πράγματα για τον τρόπο που και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χειρίστηκαν το θέμα. Αν έχουν ευθύνες να μας τις αποδώσετε. Όχι, δεν είναι θέμα ευθύνης, είναι μια δικαιότητα, είναι σημερινής ευθύνης. Είναι μια μόνιμη κατάσταση εδώ και καιρό. Ναι. Και ένα είναι το τι γινότανε στα βασικά ζητήματα. Είναι φανερό ότι έχουμε τεράστια κοινωνικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι η μεγάλη αύξηση της εγκληματικότητας στον τελευταίο καιρό. Η πτώση των αξιών, η πτώση του ποιοτικού επίπεδου, η κρίση γενικότερα οδηγεί και σε μια αύξηση της εγκληματικότητας. Αυτά τα έχουν εντοπίσει οι άνθρωποι εδώ και πάρα πολύ καιρό. 3-4 πράγματα έπρεπε να γίνουν, πάρα πολύ σοβαρά βέβαια, τα οποία απαιτούν. Πρώτα απ' όλα χρήματα για να υπάρξει υποδομή. Πρώτο και βασικό. Δεύτερο, να χτυπηθούν τα κυκλώματα των φυλακών, τα οποία βγάζουν εκατομμύρια, ίσως λέω και λίγα, δισεκατομμύρια από αυτούς τους ανθρώπους. Και τρίτο, να υπάρχουν οι δυνατότητες για μια κοινωνική επανένταξη αυτών οι οποίοι βγαίνουν έξω, ώστε να μην υπάρχει το θέμα της υποτροπής. Ακούγονται απλά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχω πλήρη επίγνωση και δεν ήρθα εδώ να κάνω λαϊκισμό. Να πω ότι αυτό το πράγμα μπορεί πάρα πολύ εύκολα να γίνει. Το ζήτημα είναι ότι μισό βήμα, όταν έγινε προσπάθεια να διανυθεί προς αυτή την κατεύθυνση, είχαμε υπουργούς που πέσανε και ο ένας ήταν συντηρητικός αλλά καλοπροαίρετος, ο κύριος ο Μακαρίτης ο Θανάσης ο Κανελόπουλος. Ο άλλος ήταν πιο ριζοσπαστικός και μαχητικός, το αποτέλεσμα, κύριος Κουβελάκης. Το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Σήμερα βλέπουμε τα κυκλώματα, είναι ο νους κυκλωμάτων, περίπου ημινόμημα να διαχειρίζονται και την υπόθεση αυτή και να συζητάνε και να δίνουν συμβουλές. Είδαμε τον κύριο Δαναλάτο λίγο νωρίτερα, δεν το παρακολουθήσατε εσείς, με walkie-talkie να κυκλοφορεί μέσα στο πράβλημα. Μα μόνο αυτό έχουμε δει. Μόνο αυτό έχουμε δει. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο θέμα τώρα. Ακούω αντιφατικά πράγματα από χθες. Βγαίνουν διάφοροι στα talk show στις τηλεοράσεις και λένε, κατεξοχήν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, πού είναι το κράτος? Τι σημαίνει αυτό? Να μας πούνε τις συνέπειες. Πού είναι το κράτος σημαίνει να μπει μέσα το κράτος αυτή εδώ πέρα τη στιγμή και να γίνει αιματοχυσία? Μιλάω τώρα για το συγκεκριμένο, έφυγα από τα άλλα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις τέτοιου τύπου κριτική. Ή που είναι ο υπουργός. Δηλαδή στην κοινωνία θεάματος ο υπουργός πρέπει να κατέβει έξω από την πόρτα του Κορυδαλού και να κάνει δηλώσεις στα 7 κανάλια και τότε το κράτος είναι παρόν. Δεν ξέρω αν κάνει τη δουλειά του, δεν την κάνει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε. Και εγώ δεν είμαι υπερασπιστής του κ. Ποτάκη. Το ξέρω τον άνθρωπο, ούτε με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι αυτή εδώ τη στιγμή. Γίνονται ή δεν γίνονται προσπάθειες και προς ποια κατεύθυνση. Και να σταματήσει και ο λαϊκισμός. Αυτό το εύκολο. Πού είναι το κράτος? Βλέπουν τα ΜΑΤ, το κομμάτι του κράτους δεν είναι και τα ΜΑΤ. Υπό μία έννοια. Η αστυνομία, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το λυπάμαι τον άνθρωπο με τόσα που τραβάει και αυτόν μαζί με όλους τους άλλους, δεν ξέρω προς ποια κατεύθυνση κινούνται, δεν ξέρω αν ευνηδιάστηκαν κλπ. Αλλά δεν μπορώ να ακούω από χτες να λέγεται γενικώς πού είναι το κράτος και να αφήνεται να εννοηθεί ότι το κράτος πρέπει να παρέμβει αυτή εδώ τη στιγμή και να γίνει μια αιματοχυσία. Είναι εύκολη κριτική αυτή. Τώρα δεν είστε ο αρμοδιότερος βεβαίως να απαντήσετε, αλλά βλέπετε κάποιον τρόπο, κάποια μέθοδο πρέπει να ακολουθηθεί για να λήξει αυτή η εξέγερση? Κοιτάξτε, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα χρειάζεται μια επιμονή στη διαπραγμάτευση.
Δεν ξέρω αν παρακολουθήσετε λίγο νωρίτερα. Θα μπουν οι γονείς σε λίγο. Θα μπουν οι γονείς, ναι. Καλό είναι ότι πρέπει να μπει μια πενταμελής επιτροπή των γονέων κλπ. Φαντάζομαι ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Το καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε να κάνουμε με μια ομοιογενή ομάδα κρατουμένων. Που αυτό οφείλεται και στην υπερφόρτωση του Κορυδαλού, οφείλεται και σε όλα αυτά που είπα προηγουμένως, στα κυκλώματα. Δεν είναι τυχαίο το τι βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στον Κορυδαλό από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό έχει σχέση με το πώς χειρίστηκαν τα θεμελιώδη ζητήματα προηγουμένως οι κυβερνώντες, που τελικά κάποια στιγμή σηκώσαν τα χέρια και αφήσανε τα κυκλώματα να κάνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, χρειάζεται μια αιμονή στην διαπραγμάτευση, τουλάχιστον με εκείνους με τους οποίους μπορεί να υπάρξει μια συνεννόηση. Θα έλεγα να αποφευθεί η επέμβαση. Νομίζω ότι αυτό είναι κοινός τόπος λογικής. Να προστατευτεί η φυλακή ώστε να μην υπάρχουν αποδράσεις. Φαντάζομαι ότι αυτό γίνεται από χτες. Να φύγουν όλοι οι άσχετοι γύρω-γύρω, οι οποίοι έχουν γίνει επαΐοντες και κυνηγάνε την τηλεόραση για να πούνε το κοντό τους και το μακρύ τους. Και η πολιτεία. Μεταξύ των ασχέτων περιλαμβάνεται και τους βουλευτές οι οποίοι πηγαίνουν έρχονται. Δεν θα το έλεγα. Οι βουλευτές μπορούν να παίξουν ένα ρόλο, αρκεί να φροντίζουν να παίζουν το ρόλο λίγο σιωπηλά, λίγο επί της ουσίας και να μην σκέφτονται περισσότερο πώς αυτό το οποίο θα πούνε, την παρέμβαση την οποία θα κάνουν, θα βγουν να την κοινοποιήσουν αμέσως μετά για εκλογικούς λόγους. Όλα έχουν ένα όριο, όλα πρέπει να έχουν ένα μέτρο αυτή εδώ πέρα τη στιγμή. Θα έλεγα όλα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή το 7 φορές που έχω δει την κορυφαία στιγμή δεν μου έδωσε τίποτε. Το έχω δει από χτες, το είδα σήμερα το πρωί, το βλέπω συνέχεια. Δεν καταλαβαίνω σε τι βοηθάει αυτή η κορυφαία στιγμή. Ειλικρινά. Καταλαβαίνω τις ανάγκες της ακροαματικότητας. Δεν είναι μόνο η ανάγκη, αλλά είναι το πρόγραμμα του σταθμού το οποίο βασίζεται στο γεγονός ημέρας. Είναι δηλαδή πράγματα που έχουν κρυθεί. Και έτσι είναι. Το γεγονός ημέρας δεν είναι το Πολυτεχνείο για το οποίο ήρθα εγώ εδώ. Το έχω πλήρη συνείδηση, κύριε Θανασιάδη. Αυτό είναι που παρουσιάζεται. Κύριε Μπίστη, θα μιλήσουμε όμως σε λίγο γι' αυτό. Το οποίο έχει την πιο ουσιαστική του σημασία για τα περισσότερα δικά σας, μάλλον. Αφού πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.